Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται κυρίες και κύριοι ο 16χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά από σφαίρα στο κεφάλι κατά τη διάρκεια αιματηρής καταδίωξης επειδή έφυγε από βενζινάδικο τα ξημερώματα χωρίς να πληρώσει. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο νεαρός προσπάθησε να εμβολήσει το περιπολικό, ενώ ο αστυνομικός που φέρεται πως τον πυροβόλησε συνελήφθη. Περιπολικά έχουν κυκλώσει το σημείο που έληξε η αιματηρή καταδίωξη στη συμμαχική οδό της Θεσσαλονίκης. Λίγες ώρες νωρίτερα σε αυτό το δρόμο οι αστυνομικοί είχαν ακινητοποιήσει με μία σφαίρα στο κεφάλι τον 16χρονο οδηγό που έφυγε από βενζινάδικο χωρίς να πληρώσει. Το σημείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, ενώ σε όλη την περιοχή η παρουσία της αστυνομίας είναι έντονη. Ο νεαρός Ρωμά υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου. Στο νοσοκομείο συγκεντρώθηκαν οργισμένοι συγγενείς. Το παιδί είναι το χτύπησαν, λέει, οι αστυνομικοί, λέει, στο κεφάλι με τη σφαίρα. Αυτό τίποτα δεν ξέρω άλλο. Είναι σωστό αυτό που κάνανε? Ρωτάω πατέρα, ο διοκτήτης. Ο παπάς τρελάθηκε μέσα. Η μαμά δεν ξέρει τώρα, έγινε χαμός και ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει εδώ μέσα. Πολλά εκτυλίχθηκαν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα, όταν ο 16χρονος σταμάτησε σε πρατήριο στην οδό Μοναστηρίου για να βάλει καύσιμα στο γιο ταχύ που οδηγούσε. Ήταν ο υπάλληλος εδώ γύρω στις 1.30 ώρα το βράδυ. Με ειδοποίησε ότι ένα φορτηγάκι ήρθε, έβαλε πετρέλαιο 20 ευρώ και την ώρα που ήταν να πληρωθεί, πάτησε τον γκάζι απλά και έφυγε. Από εκεί και πέρα ο υπάλληλος ειδοποίησε εμένα, ειδοποίησαμε την αστυνομία άμεσα. Επειδή από έρευνες περιπολικό της άμεσης δράσης εντόπισε το αυτοκίνητο του 16χρονου. Ακολούθησε καταδίωξη με τον νεαρό να προσπαθεί σύμφωνα με την αστυνομία να εμβολήσει το περιπολικό. Οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ και το όχημα προσέκρουσε σε τοίχο. 15 χρονών παιδάκι, η αστυνομία. Έτσι κάνει η αστυνομία, δεν έχει νούμερο το αυτοκίνητο να πάρει το νούμερο να το καταθέσει για να το συλλάβουνε. Να έρθουν στο σπίτι να το συλλάβουνε. Έπρεπε να το σκοτώσει τον άνθρωπο. Είναι κρίμα. Είχε νόμιμα, ήταν νόμιμα. Ένα μικρό παιδάκι είναι ένα συμβάν για μικρή παιδική ηλικία. Αυτό έχω να προσθέσω και έχουμε εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 16χρονος είναι πατέρας ενός βρέφους ενός έτους. Και είναι κρίσιμη, κυρίες και κύριοι, η κατάσταση υγείας του 16χρονου. Πριν από λίγο έγινε επέμβαση και αφαιρέθηκε η σφαίρα από το κεφάλι του, σύμφωνα με πληροφορίες. Πάμε λοιπόν στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο. Εκεί μας περιμένει ο Χρήστος Νικολαίδης και είναι συγκεντρωμένοι και συγγενείς και φίλοι. Το είδαμε και στο ρεπορτάζ. Είναι εξαγριωμένοι για το ότι συνέβη. Υπάρχει ένταση εδώ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, καθώς έχουν συγκεντρωθεί αρκετοί συγγενείς και φίλοι του 16χρονου και εξοργισμένοι παραμένουν εδώ προκειμένου να πληροφορηθούν τα νέα της υγείας του, τα οποία δεν είναι καλά. Εξακολουθεί ο 16χρονος και νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση, όπως μας ενημερώνουν οι γιατροί του νοσοκομείου. Παράλληλα, υπάρχει και μια κινητοποίηση από την πλευρά αντιεξουσιαστών. Θα διοργανώσουν μια πορεία κατά της αστυνομικής βίας σήμερα το απόγευμα, ενώ κάποιοι έχουν έρθει εδώ για παράσταση διαμαρτυρίας μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα, όπως αντιλαμβάνεστε, με το δεδομένο ότι αύριο έχουμε και την επέτειο από την δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου με τις κινητοποιήσεις που συνήθως τη συνοδεύουν. Πριν από λίγο όμως είχαμε την πρώτη επίσημη ανακοίνωση από την πλευρά της αστυνομίας στο κομμάτι το οποίο περιγράφει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε ο πυροβολισμός. Η ανακοίνωση αναφέρει: εν όψη του άμεσου κινδύνου, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση όπλου, πραγματοποιώντας δύο βολές, επιχειρώντας να κινητοποιήσουν το όχημα, με αποτέλεσμα ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο αυτού, να προσκρούσει σε τοίχο και να διακομιστεί σοβαρά τραυματισμένος στο εφημερεύο νοσοκομείο. Στην προηγούμενη παράγραφο, η ανακοίνωση της αστυνομικής διεύθυνσης αναφέρει: παραβιάζοντας αλλεπάλληλους φωτεινούς σηματοδότες και ενεργώντας συνεχώς επικίνδυνους ελιγμούς, επιχείρησε να εμβολήσει με τοπικά το προπορευόμενο δίκυκλο της ομάδας Δίας, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή των αστυνομικών, αγνοώντας εκ νέου τις εντολές τους. Αυτή είναι η πρώτη ανακοίνωση της αστυνομίας που εκδόθηκε πριν από λίγα λεπτά. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Νικολαίδη.